Καλησπέρα από το κλειστό γήπεδο του Περιστερίου. Θέλω με ένα πρεμιέρα. Κουρκούτες. Old Firm. Πρώτη αγωνιστική. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε. Να έχουμε ένα όμορφο παιχνίδι. Χωρίς τραυματισμούς και με πολύ όμορφο θέαμα. Πρώτη χαμένη επίθεση για τους υπερδούχους. Πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. 2-0, νωρίς. Για 2, το rebound ποιος. Για τους άσπρους, οι οποίοι θα γυρίσουν την μπάλα πολύ όμορφα. Θα πάρει το κεντρικό διάδρομο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Αθανασίου. Θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 2-2. Επαναφορά, πάλι παιχνίδι. Γρήγορα, γρήγορα οι άσπροι στον εμπειριασμό. Θα τελειώσουν τη φάση. Ο Νακόπουλος θα βάλει σε θέση οδηγού την ομάδα του. Ο Μουγκαράκης μας θυμίζει πάρα πολύ τον Εγκόνιαρη. Το προσπαθεύουμε από εδώ. Τα ορεινά του γηπέδου. Πάμε τώρα που το έχουν ξαναβεί. Τελειώνει η επίθεση. Ουσιαστικά πέταξε την μπάλα. Το ριμπάουντ ποιος. Ο Βαϊσάκης. Ποιος την κράτησε με νύχια και με δόντια την μπάλα. Εδώ θα γίνει το λάθος. Υπερβολικός αλτρουισμός. Ο Τσάγωνας θα μπορούσε να τελειώσει αυτό στην φάση. Μουγκαράκης πάσαρε εξαιρετικά. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ο συμπαίκτης του όμως. Δεν την άφησε την μπάλα στο καλάθι ποτέ. Το ίδιο συνέβη όμως και με το σουτ του Μανιουδάκη. Ο λίγων νευρικές οι δύο ομάδες έχουν μπει σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Λογικό. Κάνουμε πρεμιέρα. Άλλο ένα άστοχο σουτ. 2 πόντων. Για τους υπεδούχους. Τρεις, στο σίδερο. Μουγκαράκης, έχουμε αρκετούς κριτικούς. Έχουμε τον Μανιδάκη, έχουμε τον Μουγκαράκη. Φαντάζομαι και ο Βαϊσάκης από εκεί θα κατάγεται. Το 4-2 παραμένει. Ο Βαϊσάκης θα βγάλει έτσι την μπάλα. Τέλος επίθεσης, 0 στον Πυλίγκο. Το ταμπλό έχει κολλήσει στο 4-2. Εδώ και κάποια δευτερόλεπτα.
Δεν παρακολουθούμε και το θεαματικότερο μπάσκετ στα πρώτα λεπτά, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Στους τριών πόντων. Από το Βασιλείο, ο οποίος αστόχησε. Βεϊσάκης. Θα αστοχίσει. Η μπάλα και πάλι στην κατοχή των γηπεδούχων. Για τους Κούτες. Χαμηλά πάλι μπάλα. Πάλι έξω. 10 δευτερόλεπτα. 4, 3. Τελειώνει η επίθεση. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εξαιρετική κίνηση. Από τον Μανιουδάκη. Παναλαμβάνω, εξαιρετική. Βάλει και τη βολή στο συν 5. 7-2. 4-50. Χαμένη, διαδέχεται την άλλη. Για να δούμε, θα μπει ένα στοπ. Ούτε τώρα. Μπάλα για τους υπεδούχους, 3-22, πάντα στο συν 5, 7-2. Τον Μουγκαράκη. Κουτσικός. Βασιλείου. Άστοχος. Ούτε τώρα θα καταφέρουν οι Κούτες να αυξήσουν τη διαφορά. Να την πάνε στο συν 7. Το 7-2 παραμένει. Σίτας εκεί πέρα στο παρκέ.
μέσα. Αυτός είναι ο Βασιλείου που μπήκε τώρα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στη μετάδοση. Να μιλήσουμε τα παιδιά. Φοράνε και οι δύο το 41. Έχουν δοθεί απαραίτητες διευκρινήσεις. Απλά έχουν και την ίδια κοψιά. Είναι σαν να βλέπω τους ανθρώπους με διαρρυθμό. Ο Προβάντας ήταν τόση ώρα στο παρκέ. Ο Βασιλείου είναι τώρα. Κατέβασε και το πρώτο το αμυντικό rebound. Τα 4 μειώνουν στις 3. Θα κάνει βήματα. Η φάση πραγματοποιείται και μπροστά στον ρεφ. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Από τα 6 μέτρα με ταβλό παρακαλώ. Ο Τροβιάνος ήτανε. Όπως βλέπετε το ταβλό, ειδικά από αυτές τις γωνίες των φέτου, σίγουρα ο παραγοντάς φέτου είχε παίξει ρόλο, αλλά μικρή σημασία έχει. Σημασία και στον κύριο εκεί να μπαίνει μπάλα στο καλάθι και τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που θέλει από τα χέρια ενός παίκτη, τώρα το πώς θα μπει. Είναι αλούπα το Ευαγγέλιο. Θέμα είναι να μπαίνει, επαναλαμβάνω. 11-4. Απομένουν 20 δευτερόλεπτα. Και εδώ πέρασε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης. Σε λίγο έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Την μπάλα στο σίδερο. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Ο Αθανασίου έχει στηθεί ήδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Άστοχο στην βολή, το ριμπάουτ ποιος. Κουρκούτες και πάλι. 7 δευτερόλεπτα, 6 για 3, όχι, δεν θα το κάνει το χαντήρι μπάλα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Τουρκούτες Old Team, 13-5. Ξεκίνημα δεύτερου δεκαλέπτου. Τουρκούτες στο συν 8. Ο Παναγκάκος πήρε το φάουλ πάνω στην προσπάθεια και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Σούτας αστόχησε. Οι Κουρκούτες βγάζουν εθενδιασμό. Ούτε τώρα όμως έχουμε καλάθι.
Πολύ όμορφη ενέργεια. Ο Κατιώτης αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 15-7. Άμεση απάντηση, 15-9 από την Old. Ταμπλό. Είπαμε και παρακολουθούμε και το πιο ποιοτικό παιχνίδι που θα μπορούσαμε να έχουμε παρακολουθήσει. Δεν έχουν βρει ρυθμό. Το βλέπουμε, επιβεβαιωνόμαστε και σε αυτήν εδώ τη φάση. Καλάθι, 17-9 από τον Ενακόπουλο, που πάρει και την μπάλα, θα σπρώξει την ομάδα του προς τον εμβιασμό. Κουρκούτες ανανέωσαν την επίθεσή τους. Γιάννος προς στιγμή πάτησε να βλέπεις την μπάλα, δεν ολοκλήρωσε. Με dub score 18-9. Για άλλη μια φορά οι φιλοξενούμενοι έμειναν με την μπάλα στα χέρια. Χρειάζεται περισσότερη υπομονή, περισσότερο καθαρό μυαλό. Κακόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, ούτε αυτή τη φορά. Μπράβο στο Μουγκαράκι, πήγε κατευθείαν και σήκωσε τον αντίπαλο του. Τέτοιες φάσεις θέλουμε να βλέπουμε. Το πίστος να μην τραυματίζονται. Fair play και μετά όλα τα άλλα. Δεν ταλαιπωρεί όλη την μπάλα. Τελικά θα πάρει τον τρίποντο. Αν έχει στήθη πια δεν είναι. 18-12. Θα πάρει κεντρικό, θα αφήσει με το δεξί το rebound. Ποιος? Ο Τρογιάννος. Ο Νακόπουλος από τα χέρια του Καντιώτη. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα κάνει το 20-12. Οδεύουμε για τα μέσα του 10 λεπτού. Ο Νακόπουλος θα βλέψει την μπάλα, ολοκληρώνει, κατά μέτωπο στο καλάθι, πέτυχε το απόλυτο. Έκλεψε την μπάλα, έβαλε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Εντάξει, το απόλυτο το έχει πετύχει εφόσον ευστοχίσει και στη βολή. Τι άλλο να κάνει σε αυτή τη φάση, εξαιρετικός, στους 10 πόντους. Η διαφορά, για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και τώρα στους 12, 24-12 από τον Μανιουδάκη.
σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75 από τον Κούτσικο. Έρμπολη μπάλα. Τρεις και πάλι, ούτε αυτή τη φορά. Ο Τσάκωνος αμυντικό, τον Καρδιώτη. Καρδιώτης και πάλι, ανάποδα φεύγει από το σκήν του Βεϊσάκη. Αφήνει με εξαιρετικό πανέμορφο τρόπο με το δεξί την μπάλα. Και στέλνει τη διαφορά στους 14 πόντους, 4 και 29. Πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια, πάμε γρήγορα σε ένα time out. Εδώ τους δύο πιέζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ, παρά λίγο να κλέψουν. Να, ένα καινούργιο στοιχείο, τους βλέπουμε από αυτούς. Τρογάδας εκεί πέρα σε κοινές του παρκέ και Τρογάδας και Βασιλείου. Κοιτάξτε τους είναι οι ίδιοι. Μην μου το ανοίξετε. Το Γεννάκι μόνο που στάνει να ξεχωρίζουν. Τρογάδας, Βασιλείου κοιτά την μπάλα χαμηλά. Σίτας. Και άλλη μια φορά η μπάλα στα χέρια. Τρεκάτε ποδαράκια μου. Ο Καρδιώτης έχει βάλει άλλα και άλλα και έχασε το εύκολο. Τέλους μέσα. Από τον Κούτσικο, μία του βλέπει, δύο του βλέπει και κάποια στιγμή θα έμπαινε. Πολύ ωραία φάση πήγε να βγει εδώ στο κλεισό του Κουσουμπού. Ανάμεσα στον Καρδιώτη και τον Βεϊσάκη. Πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια, ανεξάρτητα με το αν μπήκε ή όχι το καλάθι. Νέο τρίποντο, αυτή τη φορά δεν θα μπει, το rebound ποιος. Τσακωνάς. Ποιος θα πάρει και πάλι την μπάλα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 28-15. Σταθερά μπροστά. Η μοναδική φορά που η Old βρέθηκε μπροστά στο σκορ ήταν στο ξεκίνημα, το πρώτο καλάθι 0-2 και από εκεί και πέρα. Οι κουκούτες βρίσκονται πάντα σε θέση οδηγού. Την μπαλαγιά τους υπεδούχους. Ah!
από τον Τρογιανό. Το παιχνίδι έχει πάει στους 15 πόντους, όλο και αυξάνεται τη διαφορά. Με dub score για άλλη μία φορά στην αναμέτρηση. Τελευταία 2 λεπτά. Τρογιανός πιέζει. Τον Τρογάδα. Η πίεση αυτή θα αποφέρει καρπούς. Εκ νέου η κατοχή στην ομάδα που προπορεύεται. Και εδώ το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Καδιώτης θα πάρει το φάουλ. Στα δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έτσι εδώ στην πρώτη. Έτσι εδώ και στη δεύτερη. Και 38-15. 32-15, συγγνώμη. Τρογάδα στα κοπή. Παναγάκος θα πάρει το επιθετικό και δεν έχει κανένα πρόβλημα να ρίξει διαφορά στους 15 πόντους, 32-17, στους 3 πόντων από τον Ακόπουλο και τώρα το σπίτι του. Βλέψει Μπουργούντες και πάλι την μπάλα. Διακυρός Αθανασίου αυτή τη φορά. Αγάπος που ακριβώς πάει με την μπάλα, δεν είναι δικιά του δουλειά. Να κάνει τέτοιου είδους κατάχρηση τρίπλας. 45 δευτερόλεπτα, Νακόπουλος για 3, μπάλα στο σίδερο. Έχουμε μπει στα τελευταία 24 δευτερόλεπτα, τα 14 είναι για τους γηπεδούχους. Ο Ισάκης, Νακόπουλος ζητάει την μπάλα. Θα βάλει μέσα τον Μουγκαράκη. Τον Μουγκαράκη με το κορμί του. 36-17, 4-3, 3-2. Κάποιος πρέπει να σουτάρει, κανείς. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 36-17, στο σύν 19 οι γηπεδούχοι. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ξεκίνημα με καλάθι για τους υπεδούχους. Για το αυτό 17. Θα γυρίσουν πολύ όμορφα την μπάλα δεν φιλοξενούμενοι. Δεν θα αρχίσουν να κάνουν την μπάλα στο καλάθι. Διακυρός Μουγκαράκη. Πάνω τα χέρια, τα χέρια του Σάτωνα. Για 3, μπάλα στο σίδερο. Η μπάλα δεν ακουμπάει καθόλου χαμηλά.
πρέπει να πάει χαμηλά η μπάλα, να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα, να φιλήσει και από κάτω. Να δουν και τα σούτα την περιφέρεια από τις καλύτερες προϋποθέσεις. Μαρκόπουλος, Γιάκονα, δίνει την μπάλα στο καλάθι. Το σκορ έχει ανοίξει και πάει στους 23 πόντους. Κλείσα τον Μουραγκάκη, ούτε τώρα. Τα δύο της τον Χαβάτου θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ήταν πάνω στην προσπάθεια. Αρέσκεται στο να πηγαίνει κατά μέτωπο προς το καλάθι. Να παίρνει τα drive. Δεν φοβάται να τις επαφή με τους αντίπαλους φιλούς. Είναι δυνατός και ο ίδιος, παρόλο που κολλείται σε ύψος προφανώς από τους από τα τεσσάρια και τα πεντάρια της αντίπαλης ομάδας. Είναι δυνατός, γνωρίζει μπάσκετ, γρήγορος, οπότε όλα αυτά κάνουν το έργο του αρκετά πιο εύκολο. Καλάθι για τον Παναγάκο. Μαγκόπουλος. Σάδι τον Αθανασίου. Ο Βαϊσάκης θα χάσει από αυτά που λένε που δεν χάνονται. Μουραγκάκης παραλίγο να υποφέρει σε λάθος. Κρατήσει την μπάλα, θα πάρει το σούτ για δύο. Εδώ η μπάλα δεν αφήνει καθόλου παρκέ, το ζητούμενο για κάθε ομάδα, αλλά ο Βαϊζάκης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Για να δούμε αυτή τη φορά, θα εντάξει, θα σκεφτούν όλο το βράδυ κάτω το καλάθι. Ασίου καθάρισε την πουγάδα. Για τους υπεδούχους. Τι ακριβώς έγινε? Παράβαση 5 δευτερολέπτων. Στην επαναφορά είχε περάσει μέσα. Ένα από τα δύο, δεν εξηγείται αλλιώς. Γιώτης, γραφές, τρίπλες, ο Τσάκωνα, προσποιείται εκείνος. Πολύ όμορφη κίνηση. Θα μπορούσε σε ένα καλύτερο τελείωμα, πήρε εν τέλει το φάουλ. Σαράντα 44-19 το σκορ. Κρυφτά παραμείνει. Εντάξει, έχουμε δει και αν έχουμε δει να ανατρέπονται διαφορές στο μπάσκετ με την εικόνα που έχει η αναμέτρηση. Πολύ δύσκολα να αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν έχουν χάσει ουσιαστικά ποτέ το προβάδισμα. Εδώ ο Τρογάδας άφησε την μπάλα στο καλάθι με το δεξί. Από πολύ χαμηλά για τον Αθανασίου η εκτέλεση ήταν πολύ δύσκολο να μην ανακοπεί από κάποιο χέρι αντιπάλου. Ήταν τελείως εκτός ισορροπίας.
σχεδιασμό σε πρώτο χρόνο ο Χιλ για να δούμε σε δεύτερο. Παναγάκος, πολύ όμορφο καλάθι, πραγματικά 5-41, 45-23. Με αυτό το μικρό 4-0 επιμέρους. Παναγάκος θα πάρει και το rebound. Βαράκης θα πάρει το foul. Αλλά έφυγε από τα χέρια του Αναχούρλη. Δεν τη συγκράτησε. Πάλι για τους κούτες. Τσάκωνα για δύο τη γωνία. Ριμπάουντ από ποιον, από τον Ακόπουλο. Ποιος επιμένει. Και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Ζητάει φάουλ. Οι ρεφ έχουν αντίθετη άποψη. Εδώ το εξηγούν τι ακριβώς συνέβη. Και αυτός με τη σειρά του λέει τα δικά του. Άλλη μια χαμένη επίθεση από την Ολτφίλ. Παναγόπουλος, ο οποίος είχε στηθεί εκεί για τις διαμαρτυρίες, υπερφωλήθηκε. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 47-23. Δύσκολη η πάσα και ο τρόπος που ήθελε να την περάσει, σκαστή. Μια απόσταση 15 μέτρων περίπου. Πολλά κορμιά μπροστά του. Ήθελε μια λέιζερ πάσα εκεί. Το Γρηγόρη. Δεν γινόταν να αναπτύξει τρομερή ταχύτητα η μπάλα με τον τρόπο την οποία την πάσαρε. Με τα δύο. Για νόσους βολές, άστορ στην πρώτη. Και δικαιώμα για άλλη μία. Αστροφιέ στη δεύτερη. Βασιλείου στο αμυντικό. Εκπληκτικός παρόλη την πολύ μεγάλη διαφορά την οποία έχουν, εξακολουθούν να πιέζουν. Πολύ καλά κάνουνε. Και πρεμιέρα, Development 1. Τσάκωνας, τι ακριβώς έχασε. Θα το δεις στο βίντεο και δεν θα του αρέσει καθόλου. Τσάκωνας, άλλη μια πάσα που ποτέ δεν πέρασε. Εδώ ψηλός που πάει. Το βελάκι τι θα δείξει. Την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Ανακούνει για δύο με ταμπλό από πάρα πολύ καλή θέση. Δεν τα κατάφερε. Να και το θέαμα. Για τρεις από τον Αγκόπουλο, 50-23 στους 27 από τους η διαφορά. Σίτας, άστοχος. Το ριμπάτο του Βασιλείου όμως, επιθετικό. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο
Μητσάκης για τρεις κι αυτός, όχι. Ο Τσάκωνας είναι εκεί. Άλλο ένα σκουπίδι, επιθετικό. Κέρδισε και το φάουλ. 1-41. Πριν οδηγηθούμε στην τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Και στη δεύτερη ο Ανακόπουλος θα μαζέψει το επιθετικό. Γκαράκης για τρεις. Έρβολη μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι ζήτησε ο coach time out. Ο coach της Old με time out 1-12, 51-25. Τέλος time out. Ο coach είπα κάτι που να πει. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Άλλο ένα κλέψιμο, άλλος ένας ενθυασμός, άλλος ένας τελειωμένος ενθυασμός. Διαχειρός Τσάκωνα. Έξι δευτερόλεπτα, τα 16 για τους φιλοξενούμενους, 8, 7, 6, ήχουν τελικά το καλάθι με τον Προγάδα, 10 δευτερόλεπτα για να δούμε τι θα σκαρδιστούν, συγκεκριμένα ο Νακόπουλος, πάει μέχρι μέσα, θα μπορούσε να τελειώσει. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 53-27. Όλα έτοιμα για το τελευταίο δεκάλεπτο, 53-27. Στους 26 πόντους η διαφορά. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πείσει την μπάλα στο καλάθι. Εκείνη δεν θα του κάνει το χατήρι του Βασιλείου. Μπεϊσάκης με ταμπλό, όχι. Θα μπορούσε να το πάντως. Παναγάκος για δύο, από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, το αποψινό βράδυ. Παιχνίδιον όσον αφορά την τελική του έκβαση. Δεν έχει κανένα με κανένα ενδιαφέρον πλέον. Αλλά οι ομάδες βρίσκονται στο παρκέ. Κάθε μία από την πλευρά της. Τσάκωνα για δύο, καταρχήν για τη χαρά του παιχνιδιού εννοείται. Μιλάμε για πρεμιέρα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Πολύ καλά δείγματα γραφής. Και
το σάγωνο για μάτι στην ΕΡΕΦ, ενώ παίζεται το παιχνίδι. Λένε και τα δικά τους. Ο Αθανασίου έγινε έξαλλο στον πάγκο. Time out για την πλάτη πλευρά των γηπεδούχων για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Εντάξει, το παιχνίδι είναι στο 53-29, δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε αυτό. Έχουμε και πάλι παιχνίδι εδώ πέρα στο time out. Γίνει το φάουλ στον Κούτσικο. Από ένα μαντικό η κάθε ομάδα. Παραλαμβάνω πρεμιέρα, development 1. Το κάθημα. Ο Βασιλείου θα πάρει το φαουλ πάνω στην προσπάθεια με το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάμε στην πρώτη. Ας το δοσκέψει στη δεύτερη. Και για να δούμε μια πολύ όμορφη φάση. Εντάξει, στην εκτέλεση τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά όσο στη σκέψη σίγουρα. Τριών πόντων από τον Κούτσικο. (Συσχελίδι) 53-32. Καρδιώτη στο Καρισάκι, τσάκωνας περιμένει, ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει ποτέ. Τσάκωνας είναι γνώη, μπάλα στο σίδερο. Και γιατί να μην παίξει όλα για όλα η ΦΥΡΜ, να ρίξει λίγο την διαφορά, θα κάνει καλό στην ψυχολογία τους. 3 δευτερόλεπτα έχω την εντύπωση. Ασίου στο Βελσάκι. Αξιώτης, βάλα στο σίδερο. Με ρίξει λίγο ρυθμό οι παιδούχοι, λογικό είναι. Κακό. Ρογάδα. Σταγόνας προσποιείται πολύ όμορφα και η εκτέλεση το ίδιο. Παραλίγο το λάθος. (Συσχελίδι) Ο Γιάννης θα κερδίσει το φάουλ.
δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει κρυθεί ουσιαστικά από τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Εντυπωσιακό κόψιμο, ίσως η πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι από τον Αθανασίου. Βεϊσάκης στον Καδιώτη. Τσάκωνας, την μπάλα για να κουμπάει καθόλου παρκέ. Με αποτέλεσμα η επίθεση να αποκτήσει ταχύτητα και να δυσκολέψει κατά πολύ την αντίπαλη άμυνα. Αυτό συμβαίνει. Όταν η μπάλα ταχυδεύει στον αέρα, προς την σωστή κατεύθυνση. Τσάκωνας σε άλλο ένα καλάθι. Τσακόπουλο σε άλλο ένα κλέψιμο. Λίγο όμως η φάση. Μεταξύ του Νακόπουλου και του Αθανασίου. Τι ακριβώς έχουμε. Time out. Με το σκορ 60-34, 4 και 12. Για δύο από τον Αναχούλη. Το χείτερο η μπάλα. Καδιώτης θα τρέξει όλο το γήπεδο. Θα πάει μέχρι μέσα, αγαπημένη την κίνηση. Αυτή τη φορά η μπάλα δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Είπαμε αρέσκεται σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Με πολύ όμορφο τρόπο τις περισσότερες φορές. Εντάξει, δεν μπορούν να μπαίνουν κιόλα. Παναγάκος σε δύο κερδισμένες βολές. Εξαιρετική στην πρώτη, παναλαμβάνω, ο καλύτερος παίκτης. Δεύτερη, ο λίγον το ματιάξαμε. Νέο γαλάτι. Επιθετικό φάρο του Παναγάκο πάνω στον Τσάκωνα. Πάρει το φάουλ, άλλο ένα κερδισμένο φάουλ. Έρχεται στην πρώτη. Νακόπουλος πίσω από την πλάτη μπάλα. Τι ακριβώς ήταν ο Παναγάκος εκεί, ζητάει και συγγνώμη. Πάντα ένα κοντούς, λέω η διαφορά.
τριών πόντων μέσα από το 60. Παραλίγο το λάθος, πιο ανακούλησε το ίδιο. Θα βάλει μέχρι μέσα τον Μανιουδάκη. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ο MVP, αυτός ο άτυπος τίτλος της ομάδας του 100%. Αν υπήρχε αυτός ο τίτλος, αυτός θα τον έπαιρνε. Άλλο ένα κερδισμένο φάουλ. Για τους γηπεδούχους 66-40, 1-12. Νακόπουλος είναι στις βολές, αυτοί και στις δύο. Κουρκούδες εξακολουθούν να πιέζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ. Πολύ καλά κάνουν, ετοιμάζουν πράγματα, αυτό είναι το σύμπτωμα που θα θεωρούν θα τους οδηγήσει στην επίτευξη των όποιων στόχων έχουν σαν ομάδα. Μαρή. 35 δευτερόλεπτα, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Τριών πόντων, ούτε τώρα. Όλη η επίθεση για την ΕΦΥΡ. Και αντικτοδεύει γρήγορα, γρήγορα. Δεν νομίζω ότι θα κάνουν την επίθεση. Θα κρατήσουν την μπάλα στα χέρια τους. Πρώτη αγωνιστική, 68-40. Θα το πάρουν τελικά το μάτς. Εδώ στο Βούσου που καλό βράδυ.